Λοιπόν, σας το έχουμε προαναγγείλει από πολύ νωρίς. Είναι κοντά μας ο Νίκος Κακλαμανάκης, ο Ολυμπιονίκης μας, και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Κακλαμανάκη. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς, καλή εβδομάδα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύνδεση. Χθες σας ακούσαμε στο δελτίο μας εδώ, στον Νίκο Στραβελάκη, να μιλάτε για βία, για ομερτά στο χώρο της Ομοσπονδίας, και είπατε επίσης ότι τα στοιχεία που έχετε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή σας είναι επαρκέστατα σε ό,τι αφορά αυτές τις καταγγελίες. Το ερώτημα είναι ένα. Ήξεραν όλοι, κύριε Κακλαμανάκη, και δεν μιλούσε κανείς? Θεωρώ πως μέσα από την Ομοσπονδία, από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι αδύνατο να μην γνωρίζουν. Προκαλεί τεράστια απορία αν έχουν μείνει όλα αυτά μέσα στον κλειστό κύκλο των τεσσάρων της εκτελεστικής. Οφείλουν, πιστεύω, οι υπόλοιποι του Διοικητικού Συμβουλίου να μάθουν. Μα βλέπουμε σήμερα παρετούνται κάποιοι παράγοντες και με όσους μιλάμε και δημόσια, μας λένε εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, δεν γνωρίζουμε τίποτα, δεν μας κατήγγειλε ποτέ κανείς τίποτα. Δεν μπορεί να μην γνωρίζουν ότι έχω καταθέσει, για παράδειγμα, ένα εξώδικο που με 12 αιτήματά μου, βασισμένα στο νόμιμο δικαίωμα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, στη δίκη τους εναντιά μου τους ζητώ στοιχεία και δεν τα έχουν απαντήσει ποτέ εδώ και 4 μήνες. Δηλαδή, κύριε Κακλαμανάκη, είχατε πάει, είχατε καταγγείλει, το ακούσαμε να το λέτε και χθες, ότι απειλήθηκε η ζωή σας 2 φορές. Είχε καταγγελθεί αυτό από τον Ολυμπιονίκη μας, τον Νίκο Κακλαμανάκη, και όλοι έκαναν σαν να μην συμβαίνει? Το 1999, το οποίο το είχα πει άμεσα τότε, είχα χρειαστεί να κυκλοφορώ με την προσωπική φρουρά του Δημάρχου Αθηναίων, του κ. Αβραμόπουλου τότε, στον οποίο είχα ζητήσει βοήθεια, εν ώψη Ολυμπιάδας του Σίδνη 2000, γιατί είχα καταγγείλει διασπάθηση δημόσιου χρήματος εν ώψη Ολυμπιακών του 2004. Προσπάθησαν να με φημώσουν, απειλήθηκα ασφαλώς. Γι' αυτό και... Όταν λέτε απειλήθηκε η ζωή σας, από ποιους απειλήθηκε και με τι τρόπο, κύριε Κακλαμανάκη? Επειδή αυτό είναι μέσα στην εισαγγελική παραγγελία και θα ήθελα να το εξαντλήσω εκεί πριν βγει σε περίπου κάπου... Όχι, εμείς δεν θέλουμε ονόματα να μας πείτε. Αν ήταν συγκεκριμένη απειλή και ευθεία απειλή. Ναι, ναι, έχω τρόπο να μην φτάσεις σως μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν το 99 τότε, η δε τελευταία το 2018... Ξέρουμε πλέον που... Α, έτσι σας είπαν ότι δεν θα φτάσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες αν συνεχίσει. Θα προέχουμε τους ανθρώπους να σε τακτοποιήσουμε εκεί πλέον. Γιατί είδα πράγματα τα οποία είναι βαριά για την Ομοσπονδία. Ναι, βέβαια. Πολύ βαριά. Πράγματα που αφορούσαν δηλαδή στις συμπεριφορές κατά αθλητών και αθλητριών. Στη συμπεριφορά ενάντια στη σημαία μας. Δεν θέλω να πω περισσότερα, επειδή αφορά και παραδοπιστή, είναι πάρα πολύ βαρύ. Μιλάτε για παράγοντες της Ομοσπονδίας που έκαναν αυτές τις απειλές? Μιλώ ή γενικότερα, του αθλητισμού. Για το στενό κύκλο της Ομοσπονδίας, βεβαίως. Το στενό κύκλο της Ομοσπονδίας. Μέσα στην Ομοσπονδία υπάρχει αναξιοκρατία, κοινό γνωστό, και οικογενειοκρατία. Λοιπόν, ο τρόπος στον οποίο γίνεται η παραβατική συμπεριφορά αφορά κυρίως ή την άμεση, θα έλεγα, εύνοια ανθρώπων του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, από το οποίο κερδίζουν φήμη, ευκολίες, χρήματα και ούτω καθεξής, το οποίο για τους πολλούς αθλητές πλέον είναι κόκκινο πανί. Δεν αντέχω. Αυτό που λέτε πάντως, εμείς θέλουμε να καταλάβουμε, κύριε Κακλαμανάκη. Δεν απαντήσω στο εξωδικό μου για άλλα τα στοιχεία. Θέλουμε να καταλάβουμε το εύρος αυτής της κατάστασης. Μου έλεγε ένας άνθρωπος στις Οπλοές πριν από λίγο που μου τηλεφώνησε στο διάλειμμα από τη Θεσσαλονίκη. Μου είπε να πω και το όνομά του, αλλά δεν θέλω να το πω αυτή την ώρα. Μου λέει, ρώτα τον Νίκο μετά, η παράγκα στο ποδόσφαιρο μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν στην ιστιοπλοεία, οχριά ναι ή όχι? Αυτό που έλεγα, ότι ο χώρος ποδοσφαίρου μερικές φορές μπορεί να είναι αγγελικά πλασμένος μπροστά από αυτά που γίνονται στην ιστιοπλοεία, ενδεχομένως να είναι και... και αληθέστατα. Άρα λέτε, κύριε Κακλαμανάκη, ότι... Δεν ξέρω τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Πάντως για μένα αυτά που γίνονται είναι ακραία διαφθορά με τα μάτια ενός ανθρώπου που μεγάλωσε μέσα στη θάλασσα. Έτσι. Εγώ δεν... με τα μάτια του βαρών της κοκαίνης, του Ελτσάπου, αυτά είναι βόλτα στην εξοχή αυτά που έχω ανακαλύψει εγώ. Για μένα όμως είναι ακραία διαφθορά το να δω. Τόσο πολύ. Το όνειρο ενός νέου ανθρώπου να απειλείς, να πολεμάς διαρκώς, να περιφρονείς. Αυτά που λέτε τώρα είναι από την αρχή της καριέρας, δηλαδή δεχτήκατε πόλεμο από την αρχή της καριέρας μέχρι τώρα? Ξέρετε, γίνεται η αλαζονία της εξουσίας, δημιουργείται από την ακινησία και από την ψευδέστηση ότι είναι ανίκητη. Αυτό έχει καταλήξει αυτόν τον λόγο και καταλήξαμε σε όλα αυτά τα ακραία περιστατικά. Δεν θα κάνει εντύπωση το ότι η κινητοποίηση του εισαγγελέα βάσει του βίντεο χαρακτηρίστηκε από την Ομοσπονδία με επίσημη ανακοίνωση το βίντεο ταξιδιωτικού περιεχομένου. Ταξιδιωτικού περιεχομένου για το οποίο ασχολείται ο εισαγγελέας. Δηλαδή, η Ομοσπονδία δηλαδή έχει μπερδέψει την εισαγγελία με το National Geographic ή το Travel Channel. Δηλαδή, κάπου μας έχει ξεφύγει το θέμα. Τα όρια στην περιφρόνηση. Αυτό το βίντεο που έχετε ετοιμάσει, κύριε Κακλαμανάκη, για τον εισαγγελέα,
Πόσοι αθλητές μιλάνε σε αυτό? Μιλάμε οι 7 ή 8, αν θυμάμαι καλά, γιατί και οι... πόσους κάλεσε η εισαγγελία όλους, νομίζω 8. Και είναι όλοι παρόμοιες περιπτώσεις. Και συγκληρωματικά και άλλους ανθρώπους τώρα που καταλαβαίνουν. Και εκεί καταγγέλλονται τέτοιου τύπου περιστατικά όπως αυτό που κατήγγειλε η Σοφία Μπεκατόρου. Ότι ακριβώς έχω μιλήσει μέσα στη Βουλή, είναι και στην εισαγγελία. Με στοιχεία. Με μαρτυρίες και έγγραφα. Στοιχεία υπάρχουν δηλαδή. Το οποίο έχει βρεθεί στο πρώτο φιλμ των 7 λεπτών και θα βγει μεγαλύτερο με περισσότερα στοιχεία. Σύντομα. Όπου καταγγέλλονται συγκεκριμένα πρόσωπα και πράγματα. Ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ακόμα στα πράγματα που καταγγέλλονται? Μα ασφαλώς, γι' αυτό μιλάμε. Μιλάμε για τους αιωνόβιους παράγοντες. Είναι επί 30 χρόνια και το υπερηφανεύονται. Οι ίδιοι, βέβαια. Μάλιστα. Κύριε Κακλεμανάκη, θα μας επιτρέψετε, θα μείνετε κοντά μας για να καλημερίσουμε και την Νίκη Μπακογιάννη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, παρακαλώ. Κυρία Μπακογιάννη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους. Πώς τα ακούτε όλα αυτά που λέει ο Νίκος Κακλεμανάκης και οι άλλοι αθλητές? Ενώ εσείς καταγγείλατε και μία επίσης επίθεση που δεχτήκατε κι εσείς παρόμοια με αυτή τη Σοφία. Όχι παρόμοια ακριβώς. Ανήθικη πρόταση, ναι, όπως ναι. είπατε. Ούτε ανήθικη, παρενόχληση. Παρενόχληση, ναι. Σωστά, σωστά. Εγώ, κοιτάξτε να δείτε. Με τον Νίκο τα γνωρίζω τα θέματα αυτά, γιατί έχουμε μιλήσει και πολλές φορές από κοντά. Και γενικώς έτσι παρακολουθώ τι γίνεται. Και με τους άλλους αθλητές, τους πιο πρόσφατους, ας πούμε, Ολυμπιονίκης που έχουν βγει. Εδώ μας καταγγέλει ο Νίκος τέρατα και σημεία, κυρία Μπακογιάννη. Πραγματικά δηλαδή, που εντάξει, κάποια είχαμε και εμείς μια αίσθηση στο μυαλό μας, αλλά εδώ μιλάμε για ένα σάπιο σύστημα όλο. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά νομίζω ότι η ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού τα γνωρίζει όλα αυτά τα θέματα και νομίζω ότι θα πάρει και κάποια θέση. Α, τα γνωρίζει, λέτε, η πολιτική ηγεσία? Όλοι δεν τα γνωρίζουν τόσα χρόνια που είναι. Άρα, κυρία Μπακογιάννη, εσείς θεωρείτε ότι τώρα το απόστημα με έναν τρόπο έσπασε? Νομίζω ότι δεν ξέρω, στις εκλογές, πότε έχουν εκλογές, το Μάρτιο, νομίζω ότι θα ανακοινωθούν. Ναι. Εσείς το περιστατικό που είχατε βιώσει τότε, πριν από αρκετά χρόνια, το είχατε μοιραστεί με κάποιον από την Ομοσπονδία? Εγώ ήθελα να σας πω ότι καταρχήν με είχε πάρει μια κοπέλα δημοσιογράφος να με ρωτήσει για το γεγονός αυτό που συνέβη στη Σοφία και τη δημοσιοποίηση που βγήκε και το κατήγγειλε, ας πούμε, και μίλησε για αυτό το γεγονός που της είχε συμβεί και με ρώτησε κάποια πράγματα και λέω και εμένα μου είχε συμβεί έτσι μια παρενόχληση όταν ήμουνα ακριβώς μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 από κάποιον παράγοντα, πρώην παράγοντα του ΣΕΓΑΣ που τον είχα συναντήσει κάποια στιγμή σε μία εκδήλωση και μου πρότεινε να συναντηθούμε, να πιούμε ένα καφέ και να μιλήσουμε για τον αθλητισμό. Και πήγα μαζί του και εκεί συνειδητοποίησα ότι είχε κάποιες άλλες, κάτι άλλο στο μυαλό του. Και όχι τον αθλητισμό. Και πέρα από τον αθλητισμό, ας πούμε. Και σηκώθηκε και έφυγα. Δεν άφησα συνέχεια. Όμως ήθελα να τονίσω ότι στην περίπτωση της Σοφίας, αλλά και στη δικιά μου την περίπτωση, ας πούμε, που μου είχε συμβεί αυτό το γεγονός, προερχόταν από άτομα τα οποία είχαν κάποια εξουσία. Και πιθανόν, ας πούμε, είχαν και κάποιες θέσεις. Στην περίπτωση της Σοφίας, ας πούμε, ο κύριος, ας πούμε, αυτός προέρχεται, ας πούμε, και από ένα... Είναι και μέλος μιας κομματικής παράταξης. Ναι, είναι και μέλος κομματικής παράταξης, βέβαια. Και καθαιρέθηκε, βέβαια, είναι τώρα. Και στην Ομοσπονδία και αυτό του δίνει και περισσότερη εξουσία, ξέρετε, να έχει στα χέρια. Μα η παρενόχληση έχει νόημα όταν είσαι από θέση ισχύως και εξουσίας. Αλλιώς δεν είναι παρενόχληση, είναι φλερ. Ναι, μα αυτό είναι και το θέμα. Έτσι είναι. Και βλέποντας όλο αυτό, θεώρησα να μοιραστώ κι εγώ. Εσείς προς κόμματα βιώσατε στην πορεία σας, έχετε κάνει μια τεράστια καριέρα. Με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Βιώσατε εμπόδια σε όλη αυτή τη διάρκεια της καριέρας με τέτοιο περιεχόμενο? Εγώ όχι, κοιτάξτε να δείτε, δεν έχω βιώσει έτσι, τόσο πολλά εμπόδια, ας πούμε, στην καριέρα μου. Εμένα πιο πολύ δεν πιστεύανε ότι μπορούσα, ας πούμε, να φτάσω και να κάνω μια επίδοση. Μου δοθήκαν ευκαιρίες γιατί από την επαρχία καταγόμουν, από πολύ μικρή ήμουν στην Αθήνα. Το σχολείο τέλειωσα εδώ, ας πούμε. Ζούσα στους ξενώνες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εκεί ήταν το σπίτι μου και συνεχίζω να το θεωρώ ότι είναι το σπίτι μου γιατί έζησα πάνω από 20 χρόνια. Έχω ζήσει, ας πούμε, σε άσχημες... Άλλα παιδιά σας έλεγαν περιστατικά στη διάρκεια αυτών των χρόνων, κορίτσια, αγόρια κλπ?
Εννοείται σε σχέση με ποιο, με ποιο γεγονός. Με παρενόχληση που να δέχτηκαν να κάποια... Να έρθουν να σας προσεγγίσουν και να ζητήσουν τη συμβουλή σας, τη βοήθειά σας, κύριε Μπακογιάννη. Όχι, δεν έχει έρθει κάποιος να μου πει κάτι και να ζητήσει. Έχουμε ακούσει μέσα στο ίδιο το περιβάλλον που ζούσαμε, ακούγαμε διάφορα. Ότι μπορεί κάποιος, ας πούμε, να του άρεσε. Εσείς, κύριε Κακλαμανάκη, έχετε βιώσει τέτοιου τύπου περιστατικά να έρθουν να ζητήσουν τη βοήθειά σας νεότεροι αθλητές ή αθλήτριες? Ναι, έχω ακούσει και μου έχουν πει προσωπικά, αλλά αφορούσε ως το σημείο της πρότασης, ανήθικης πρότασης από τον ίδιο, μάλιστα, παράγοντα, αλλά δεν προχώρησε κάτι. Εμείς το λέμε, κύριε Κακλαμανάκη, γιατί οι αθλητές σαν και εσάς και σαν την Νίκη, εσείς είστε πρότυπα, είστε στην κορυφή και όλοι σας βλέπουν σαν θεούς. Όλα τα παιδιά που μπαίνουν στα αθλήματα, εσάς βλέπουν. Και εγώ, κοιτάξτε να δείτε, επειδή και εγώ και ο Νίκος είμαστε και γονείς, έχουμε παιδιά, είμαστε προπονητές, ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με παιδιά, πάμε σε σχολεία, μιλάμε. Το πρώτο πράγμα που προσέχουμε είναι και η συμπεριφορά μας απέναντι στα παιδιά. Δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε όπως είναι, όπως να είναι, ας πούμε. Πρέπει να... Εγώ, ας πούμε, που έκανα τα camp, προσέχα και ποιος θα πήγαινε ακόμα και τα παιδιά στην τουαλέτα, ας πούμε. Θεωρούσα ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μέσα στο στάδιο αυτή τη στιγμή, ας πούμε, και στο Ολυμπιακό στάδιο και σε όλα τα στάδια, υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε τον αθλητισμό και προσέχουν. Το θέμα είναι, Νίκο, αν θα αλλάξουν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Δηλαδή, πιστεύεις, Νίκο Κακλαμανάκη, ότι αυτό το απόστημα που έσπασε θα καθαρίσει? Νομίζω αν υπάρξει δικαιοσύνη, ναι, η διαχρονική ασυλία και ατιμορρησία ανατροφοδοτεί την αδικία. Γι' αυτό έχουμε φτάσει στο σημερινό επίπεδο. Νομίζω πως κάτι. Είναι ευκαιρία, λες τώρα. Ναι. Η αλήθεια πιστεύω δεν έχει χρώμα. Πρώτα απ' όλα δεν είναι θέμα Αβγενάκη, είναι θέμα σωστής συμπεριφοράς. Η αλήθεια δεν έχει χρώμα, ούτε γαλάζια, ούτε πράσινη, ούτε κόκκινη είναι. Όποιος κάνει το σωστό, έχει τη στήριξή μας από τους αθλητές. Δεν σας κρύβω δε ότι άλλη αυτή η κατάσταση που έχει γίνει με την ομοσπονδία μας έχει δημιουργηθεί επί πάρα πολλά χρόνια. Και αν δεν υπήρχε αυτή τόσο προκλητική συμπεριφορά με την περιφρόνησή τους, ίσως και να μην είχε εξοργιστεί σε τέτοιο σημείο η Σοφία Μπεκατόρου, υποθέτω, και να το έχει πνίξει μέσα της, κάτι το οποίο ασφαλώς και δεν θα ήταν καλό. Βέβαια, αλλά φαλώς. Η επίθεσή τους εναντιά μου, με την αγωγή, μετά η περιφρόνηση και η ύβριση προς όλους, με αναρτήσεις της Αντιπροέδρου, με την ομερτά του υπόλοιπου Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν κάνει το παραμικρό για όλα αυτά. Και εξώθησα τα πράγματα στα άκρα. Έχει αξία, τελευταίο ερώτημα, κύριε Κακλαμανάκη, ότι μπορεί τώρα σιγά σιγά να ανοίξουν στόματα όχι μόνο στον αθλητισμό και αλλού? Είδαμε χθες την καταγγελία μιας φοιτήτριας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η οποία προφανώς ενδέχεται να κινητοποιήθηκε για όλο αυτό το κλίμα. Όχι, το λέει και η ίδια, ότι καταγγέλει καθηγητή της, ορμόμενη από τη Σοφία Μπεκατόρου. Έχει αξία αυτό, κύριε Κακλαμανάκη? Το θέμα μου είναι ότι ο καθένας μέσα από το μικρό κοσμό του πρέπει να εμφυσίσει ότι η έννοια του δικαίου δεν εξαντλείται στο να μην αδικούμε εμείς, αλλά μην αφήνουμε άλλους να δικούν. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε όλη την ευθύνη, όσο και αν είναι σκληρό σωστά, για εμάς, και να αναλάβουμε τεράστιο προσωπικό κόστος και για χάρη των υπολείπων και κυρίως για τις επόμενες γενιές, να κάνουμε την κάθαρση στο δικό μας μικρό κόσμο. Για μένα είναι ο χώρος της ιστιοπλοίας. Σωστά. Και δεν πρεσβεύουμε κάτι παραπάνω. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε έναν Νίκο και σε έναν Νίκη. Μας το όνειρο, από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Οι ψυχές τους έχουν σταματήσει το πρωτάθλημα. Σωστά, σωστά, σωστά. Κυρία Μπακογιάννη, κύριε Κακλαμανάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημερίζουμε. Καλή δύναμη.